Είναι τέλος εποχής για τα σκαφούδια και πλένονται τα πανιά τους, όλα συντηρούνται και άλλα θα πάνε στα μουράγια τους, άλλα θα πάνε τα καρνάγια τους. Βέβαια τώρα μουράγια και καρνάγια λέγονται οι ταβέρνες, αλλά τέλος πάντων άλλα θα πάνε στα πάρκινγκ τους για να ξεκουραστούν. Και αυτές οι διαδικασίες με καλό καιρό, γιατί μόλις βρεθεί καλός ο καιρός, μόνο τότε μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες με γλυκό νερό. Και αυτές οι διαδικασίες λοιπόν είναι όμορφες και πάντα είναι αναγκαίες να γίνουν και προσδιορίζουν το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν, αν είναι κάποιος τυχερός. Γιατί υπάρχουν και ατυχήματα, βέβαια. Είναι και αυτό λυπηρό, δεν θα προλάβει το σκαφούδι, αν και καθαρό, να πάει στον τόπο του. Είναι κάποιες στιγμές που δεν ελέγχεται το στοιχείο. Υπάρχουν και καταστάσεις που ο καιρός εξοκύλει το σκάφος. Υπάρχουν και ατυχήματα. Συνήθιστη εικόνα, αθάνατη και άλμπουρο, συμβαίνουν και αυτά. Ο συνδυασμός του άλμπουρου ή γενικά τους σκάφους να είναι αναγμένο πάνω στους αθάνατους και στα αγκάθια και δημιουργεί έτσι μια πολύ παράξενη εικόνα. Αυτό ακριβώς εδώ, το άλμπουρο πάνω από τους αθάνατους. Συμβαίνουν και αυτά, είναι το λιγότερο. Βέβαια φέτος ήταν πολλά τα ατυχήματα και σε κάθε μορφή σκάφους, όχι μόνο μικρά εστιοπλοϊκά ή τρικάταρτα. Έτυχε να συμβούνε και κατά την περίοδο βέβαια του χειμώνος από Chris Craft, βάρκες και τα λοιπά μέχρι γιότ τα οποία εξοκύλουν και γίνονται κομμάτια και θρύψαλα που λέει ο Σκούρτης. Είναι να μαραζώνει η καρδιά σου, αλλά είπαμε ότι η θάλασσα δεν έχει μόνο καλές σκηνές. Έχει στιγμές που μπορεί να τα χάσεις όλα. Πραπ, κάνει μία έτσι, τρόπος του λέγει είναι έτσι, έχει τα δείγματά της και τα κάνει λίμπα. Είσαι τυχερός αν τη γλιτώσεις, αν προλάβεις δηλαδή. Δεν μένει τίποτε, κολυμπηθρόξυλο ας πούμε. Υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Όχι μόνο για τα σκάφη και για τους ανθρώπους και για τους πολιτισμούς, για όλα, για τις σχέσεις, ό,τι θέλεις είναι. Βέβαια πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν υπάρχει ατύχημα σε ένα τρικάταρτο ας πούμε, και αυτό είναι τελείως σπάνιο. Είναι ένα θλιβερό θέαμα να βλέπεις ένα περήφανο σκαρί να βουλιάζει σιγά σιγά και να χάνεται για να μένουν μόνο τα τάλμπουρα, τα ξάρτια. Συμβαίνουν και ατυχήματα στη ζωή. Συνήθως μ' αρέσει να βγάζω φωτογραφίες με ωραία θέματα. Ασφαλώς δεν είναι ένα ωραίο θέαμα αυτό, αλλά η σπανιότητά του με κάνει να το αποτυπώνω. Τώρα εδώ έχει γύρι. Τι να πεις.
και όταν είναι έτσι κοντρά στο κρουαζιερόπλιο το υπερακιάνιο στο βάθος, λες, ρε παιδάκι μου, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν φέτος, και πιστεύω του χρόνου να είναι καλύτερα για όσους αγαπάνε και ασχολούνται και βρίσκονται κοντά στο τρελό στοιχείο που λέγεται θάλασσα.